www.samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την ωραία εισαγωγή σας. Όχι, νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα και το παίρνω και με αφορμή τα σχολεία τα οποία, και τα θερινά τμήματα τα οποία γίνονται, είναι σε εξέλιξη τα θερινά σχολεία που έχει το Πανεπιστήμιο, αλλά και οι προσπάθειες να ενημερωθούν οι τοπικές κοινωνίες για θέματα τα οποία τρέχουν, όπως είναι η οικονομική κρίση και πώς μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτές. Έτσι. Αυτό ήταν ένα στοίχημα ομολογό το οποίο υπήρξε πέρσι και είμαι ευτυχής, θεωρώ ότι τελειώνοντας το σεζόν, δηλαδή εννοείς όταν είναι καλοκαιρινή για να μην πει, και μπαίνοντας στο φθινόπωρο, θα μπορέσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό, ο οποίος όμως ήδη δείχνει ότι έχει πολλά θετικά στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρατε, δηλαδή τα θερινά σχολεία. Είμαστε ήδη το πανεπιστήμιο το οποίο θα έχουμε τα περισσότερα θερινά σχολεία από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ένα θερινό σχολείο έχει μια δομή που μοιάζει συχνά με τη δομή ενός τμήματος και γίνεται εξαιρετική δουλειά. Είναι συνήθως διεθνοποιημένο όπως αυτά τα δικά μας και μέχρι στιγμής ό,τι έχει γίνει έχει πάει πολύ καλά. Είναι διάσπαρτα σε όλα τα νησιά που έχουμε έδρες και θα συνεχίσουμε μέχρι και το Σεπτέμβριο. Το δεύτερο που είπατε για τα σεμινάρια τα οποία θα γίνονται και έχουν ξεκινήσει να γίνονται και το φθινόπωρο με τον τοπικό πληθυσμό, αυτά επίσης συνδέονται με το πρόγραμμα του λεγόμενου των νησιωτικότητας, γιατί το έχουμε συζητήσει παλαιότερα. Είναι ουσιαστικά στοχευμένα σεμινάρια, δεν μας ενδιαφέρουν σεμινάρια γενικής υφής. Στοχευμένα είτε στην πληροφόρηση, σε θέματα αιχμής, είτε αυτά τα οποία γίνονται σε συνεργασία με επιμελητήρια, που έχουμε λάβει υπόψη τη γνώμη τους και την άποψή τους για το τι θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να γίνει. Και τα μεν λοιπόν και τα δε πάνε καλά. Υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, οποίες επίσης, αν θέλετε, θα μπορούσα να σας τα αναφέρω, που πιστεύω ότι έχουν μια σημασία, αλλά αυτά τα λέμε και πότε πέρα. Θα ήθελα, εάν έχετε, αν σας το επιτρέπω ο χρόνος σας, να πούμε δύο πράγματα και στο βαθμό που είσαστε κι εσείς ενήμερος γι' αυτό, για ένα σχολείο το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα και είναι μέχρι το τέλος Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, που διεξάγεται στην Νάξο με θέμα νησιωτικός χώρος και τοπική ανάπτυξη. Βεβαίως. Τι ακριβώς είναι αυτό? Αυτό γίνεται από τον ίδιο το Δήμο Νάξο. Είναι ένα σχολείο το οποίο προϋπήρχε, δηλαδή γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δεν είναι από τα καινούργια μας, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό σχολείο το οποίο έχει ήδη κάποια χρόνια ζωής και συνδέεται με το θέμα της νησιωτικότητας και της τοπικής ανάπτυξης. Δηλαδή εξετάζει, και το σημαντικό εδώ θέλω να το επισημάνω, όταν λέμε θερινό σχολείο σημαίνει ότι έχουμε καθηγητές οι οποίοι πράγονται από το Πανεπιστήμιο, βέβαια το δικό μας, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων που έρχονται από την Ελλάδα αλλά και από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Άρα ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος και κυρίως οι ντόπιοι δεν αφορά νέους μόνο, μπορεί να αφορά τον οποιονδήποτε ο οποίος έχει ένα θεσμικό ρόλο ή απλώς ενδιαφέρεται, μαθαίνουν οτιδήποτε έχει να κάνει με την τρέχουσα πλέον κατάσταση τέτοια δύναμη. Μάλιστα. Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει και επενδύει όμως και σε υποδομές, έτσι. Είχαμε πριν από ένα μήνα είχαμε και τα εγγένεια των φοιτητικών κατοικιών εδώ στο Καρλόβαση της ΣΑΜΟ. Ναι. Έχουμε, νομίζω, σε αυτό το πεδίο, όπως εξήγησα, προσπαθούμε πολύ. Είχαμε την ευκαιρία του ΕΣΠΑ, δεν αρκεί ευκαιρία. Χρειάστηκε να έχουμε όριμες μελέτες. Σε κάποιο ποσοστό υπήρχαν, σε κάποιο ποσοστό τις τρέξαμε, ομολογώ, πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι περίπτωση δυτικών κατοικιών της ΣΑΜΟ. Ξέρετε καλά ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι πολυετές. Αλλά έγιναν τέτοιου τύπου κινήσεις και στη Λέσβο, με δύο μεγάλα κτίρια τα οποία έλειπαν και ολοκληρώνουν μια υποδομή, και στη Ρόδο που είχαμε σοβαρά προβλήματα. Και το ίδιο πράγμα θα συνεχίσει να γίνεται και στα υπόλοιπα νησιά, εφόσον μας επιτρέψει, ελπίζω, το καινούριο ΕΣΠΑ, το οποίο λογικά ξεκινάει σε δύο χρόνια. Δεν απαραίτητο να επιτρέψει σε εμάς, μπορεί να είναι η επόμενη, γιατί εμείς μπορούμε να καταργηθούμε, όπως ξέρετε, να συνεχίσουμε αυτά τα έργα υποδομής. Αλλά δεν μένουμε μόνο στα έργα υποδομής. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι μιλάμε μια μέρα στην οποία σήμερα, ας πούμε, είμαι στη Ρόδο, θα έχουμε το βράδυ ανακοίνωση μια συνεργασία, στην οποία θεωρώ πολύ σημαντική. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μαζί με το Πάντιο Πανεπιστήμιο θα συνεργαστεί με ένα κυπριακό πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται στην Πάφο, με τελικό στόχο να υπάρξουν εκεί συγκροτημένες υποδομές σε συνεργασία με το Κυπριακό Πανεπιστήμιο των δύο ελληνικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε από του χρόνου μεταπτυχιακά προγράμματα στην Κύπρο, καθώς και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και συναδέλφων. Δηλαδή, κοιτάμε, για να είμαι ειλικρινής, τον νησιωτικό χώρο. Στην Κύπρο δώσαμε από νωρίς πολύ μεγάλη έκθεση και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξουν ελληνικά πανεπιστήμια τα οποία
θα συνεργαστούμε σε αυτό τον ευρύ, με αυτόν τον ευρύ τρόπο, με ένα κυπριακό πανεπιστήμιο. Θα θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Κύριε Πρετανή, επιτρέψουμε μια τελευταία ερώτηση, η οποία έχει να κάνει φυσικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια τώρα. Πόσο αυτό έχει επηρεάσει και την ποιότητα των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και πολύ περισσότερο πόσο έχει επηρεάσει στους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματα. Και στα δύο έχουμε επιρροήσει. Είναι ένα αμφισβήτητο. Το έχουμε συζητήσει, βλέπουμε ότι υπάρχει διαρροή φοιτητών, έχουμε πολύ. Δεν έχουμε πλέον το παλαιότερο πρόβλημα που είχαμε με τους τέτεχνους, παρά το γεγονός ότι έχουμε καλύτερες πλέον υποδομές σε επίπεδο πληθυστικών νησιών. Υπάρχει πλέον μια ουσιώδης ανέχεια. Δεν μπορούμε ούτε να το συζητάμε ούτε να το κρύβουμε. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, όπως ξέρετε. Έχουμε τεράστια προβλήματα από την κρίση. Προφανώς αυτό δεν επιτρέπει σε οικογένειες να καλύπτουν έστω στοιχειοδός τα έξοδα των παιδιών. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποκαταστήσουμε σε κάποιο ποσοστό, ως φορέας πανεπιστημιακός, τις δυσκολίες των ελληνικών οικογενειών. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όμως όλα, σας το λέω ευθέως, υπάρχει πρόβλημα. Ένα τμήμα των φοιτητών εγκαταλείπει ουσιαστικά τις σπουδές χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό είναι ευγενέ γεγονός. Samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.